Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην κηδεία του δολοφονηθέντος πρώην Ιάπωνα Πρωθυπουργού Σίντζο Άμπε. Ο Άμπε ήταν μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα της Ιαπωνίας που άνοιξε τη χώρα του σε νέες πολιτικές συμμαχίες και βέβαια διαδραμάτισε για μακρόχρονικό διάστημα πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα, όντας ένας από τους μακροβιότερους Ιάπωνες πρωθυπουργούς. Παράλληλα, είχα την ευκαιρία να απευθύνω πρόσκληση στον Ιάπωνα Πρωθυπουργό Κισίντο για να επισκεφθεί τη χώρα μας το συντομότερο δυνατόν και εκδήλωσα την επιθυμία του Πρωθυπουργού να επισκεφθεί και αυτό στην Ιαπωνία όταν επιτρέψει το πρόγραμμά του. Ο στόχος μας είναι η αναβάθμιση των σχέσεών μας με τη χώρα αυτή. Έχουμε σχέσεις πολιτικές γιατί συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες και σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας. Πέρα από αυτό όμως θέλουμε να εμβαθύνουμε τις οικονομικές μας σχέσεις μέσα από την εμβάθυνση και ανάπτυξη των σχέσεών μας σε άλλους τομείς πέρα από την ναυτιλία η οποία παραδοσιακά διαδραματίζει έναν ισχυρό ρόλο στις σχέσεις μας όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, μιλάμε για την ανάπτυξη των σχέσεών μας στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στη ψηφιακή τεχνολογία, στον τουρισμό, στα αγροδιατροφικά προϊόντα και βέβαια στις νέες τεχνολογίες. Για όλα αυτά, θα έχω την ευκαιρία και αύριο να συνομιλήσω με αρμόδιους υπουργούς, ώστε να στείλω ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την εμβάθυνση αυτών των διμερών σχέσεων και την ανάπτυξη περισσότερων οικονομικών σχέσεων με τη φίλη χώρα η Ιαπωνία.